Καλησπέρα. Πολύ καλή η σημερινή εκδήλωση και είναι και εντυπωσιακό ότι όσες αντίστοιχες ομιλίες και να ακούμε, πάντα υπάρχει κάτι κάθε φορά που με τον τρόπο που θα υποθεί ή μια καινούργια πλευρά ή μια λίγο διαφορετική ματιά, μια φράση που μπορεί να εξηγήσει με πιο απλά λόγια κάποια πράγματα, πάντα κάτι θα παίρνουμε από αυτές τις διαλέξεις. Εγώ θέλω εκ μέρους της εκτελεστικής γραμματείας της Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας να χαιρετήσω αυτή τη σημαντική πρωτοβουλία που πήραν αυτά τα σωματεία στο νομό σας, στο νομό Χανίων. Πρωτοβουλία που αντίστοιχες έχουν πάρει αρκετοί χώροι, δεκάδες χώροι δουλειάς και που ουσιαστικά έρχονται να καλύψουν αυτό το μεγάλο έλλειμμα που υπάρχει μέχρι τώρα σε εκστρατείες στοχευμένης ενημέρωσης, σε εκστρατείες στοχευμένης ευαισθητοποίησης του πληθυσμού για εκούσιο εμβολιασμό, τέτοια ενημέρωση που να είναι προσαρμοσμένη σε κοινωνική ομάδα, επαγγελματική ομάδα που θα απευθύνεται, που θα βασίζεται στα επιστημονικά στοιχεία που συνεχώς επικαιροποιούνται και φυσικά προϋποθέτει να έχουν κατανοηθεί οι φόβοι και οι γενικότερες αντιλήψεις που υπάρχουν σε ένα κομμάτι του κόσμου. Γιατί θεωρούμε ότι είναι εξοργιστική μια προσπάθεια που γίνεται να ταυτίζονται οι επιφυλάξεις, ο φόβος ενός τμήματος του πληθυσμού με διάφορες απόψεις, κάποιοι τις λένε συνωμοσιολογικές, κάποιοι τις λένε ακροδεξιές, που δεν είναι καθόλου αυθόρμητες σε σχέση με έναν λογικό φόβο που μπορεί να έχουν άνθρωποι τους οποίους αναστρεφόμαστε καθημερινά και συζητάμε μαζί τους και όντως θέλει πολύ προσπάθεια και αρκετά αναλυτική κουβέντα και πρωτοβουλίες σαν τη σημερινή για να ξεπεραστούν αυτές οι όποιες επιφυλάξεις και δισταγμοί. Είναι εξοργιστικό να ενοχοποιούνται όλοι όσοι δεν εμπιστεύονται πλέον την ως τώρα διαχείριση της πανδημίας, όλοι όσοι έχουν πολλά ερωτηματικά και επί της ουσίας δεν παίρνουν απάντηση από κρατικούς φορείς τουλάχιστον. Αισθάνεται κόσμος ότι αν πάθει κάτι που ο ίδιος θα πρέπει να διαγνώσει, δεν θα ξέρει πού θα απευθυνθεί και καλό θα είναι να μην κουνάνε το δάχτυλο σε εκατοντάδες χιλιάδες και χιλιάδες συνανθρώπους μας που ακόμα πρέπει να εξαντλήσουμε τα περιθώρια ενημέρωσης, επιστημονικής ενημέρωσης. Δεν θα αναφερθώ καθόλου στο κομμάτι που είχα σημειώσει. Ήταν πολύ αναλυτικές, πολύ καλές οι προηγούμενες παρεμβάσεις γύρω από, γύρω από τα δεδομένα και πιάστηκαν ζητήματα για απόψεις και για την αντιπαράθεση που υπάρχει και επιχειρήματα για δισταγμούς γύρω από το ζήτημα του εμβολιασμού. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι η Ομοσπονδία δική μας και οι Ενώσεις Νοσοκομειακών Γιατρών σε όλη την Ελλάδα και οι νοσοκομειακοί γιατροί της χώρας από την πρώτη στιγμή, σε ό,τι είχε να κάνει με το ζήτημα του εμβολιασμού, ρηχτήκαμε στη μάχη της επιστημονικής ενημέρωσης. Απαιτήσαμε και στα νοσοκομεία τα ίδια που δουλεύουμε, απαιτήσαμε, με δική μας πρωτοβουλία έγινε ενημέρωση στο προσωπικό του νοσοκομείου, με δική μας πρωτοβουλία έγινε και όχι μία φορά, γιατί να θυμίσω, επειδή ήμασταν και η πρώτη κοινωνική ομάδα που εμβολιάστηκε, τουλάχιστον στο δικό μας νοσοκομείο ήρθε πέμπτη μεσημέρι, τέλος του Δεκέμβρη του προηγούμενου, ένα χαρτί σε όλα τα τμήματα που έλεγε να απαντήσουν οι εργαζόμενοι του τμήματος αν θα εμβολιαστούν, ναι ή όχι. Θυμίζω πέρυσι το Δεκέμβρη, που καταλαβαίνετε ξεσήκωσε κύματα πανικού και ερωτημάτων που ήθελε υπομονετικά, επεξηγηματικά, ώρες, μια εβδομάδα ολόκληρη, 12 με 2 στο αμφιθέατρο, η ίδια διάλεξη ξανά και ξανά για να συζητήσουν και να λυθούν εύλογες απορίες που υπήρχαν από κομμάτι του και του προσωπικού των νοσοκομείων. Φανταστείτε τι μπορεί να γίνεται σε κόσμο που δεν έχει άμεση σχέση με το χώρο της υγείας. Απαιτήσαμε από την πρώτη στιγμή να επιτευχθεί εμβολιαστική κάλυψη του πληθυσμού με γρήγορες διαδικασίες, να εξασφαλιστούν στη χώρα, θυμίζω τι γινόταν το πρώτο διάστημα, όλα τα διαθέσιμα ασφαλή και αποτελεσματικά εμβόλια και φάρμακα για την αντιμετώπιση της πανδημίας.
Είχαμε διοργανώσει τον Ιανουάριο ακόμα επιστημονική ημερίδα με θέμα την COVID-19 και την αξία του εμβολιασμού. Από την πρώτη στιγμή είχαμε απαιτήσει τον καθολικό εμβολιασμό των ίδιων των υγειονομικών. Να θυμίσω πάλι απαράδεκτες καθυστερήσεις στον προγραμματισμό των υγειονομικών, δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Υπήρχαν ακόμα και αθλειότητες να τρέχουν να εμβολιαστούν πρώτοι-πρώτοι, πριν ακόμα από τους υγειονομικούς και τις ευπαθείς ομάδες, εκτός σειράς, κυβερνητικοί παρατρεχάμενοι και υπάλληλοι υπουργείων, και φυσικά είχε καταγγελθεί μια τέτοια στάση. Οι γιατροί του Δημόσιου Συστήματος Υγείας και είχαμε και έχουμε ακόμα καθοριστική συμβολή και στην ίδια τη διαδικασία του εμβολιασμού του γενικού πληθυσμού. Στα εμβολιαστικά κέντρα, με συμμετοχή και γιατρών των δημόσιων νοσοκομείων και των κέντρων υγείας και σε εξωτερικά εμβολιαστικά κέντρα. Κάποιοι από αυτούς με μετακινήσεις, κάποιοι αφήνοντας κενά στο τμήμα που κάλυπταν, γιατί η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας δεν επαρκούσε το προσωπικό της και οι υποδομές της να σηκώσουν την εκστρατεία του εμβολιασμού. Και παρά τις αντίξωες αυτές συνθήκες και τις δυσκολίες, την απαράδεκτη στάση να εξαναγκάζονται συνάδελφοι σε εξοντοτική και πολλές φορές απλήρωτη εργασία, γιατί ακόμα υπάρχουν και καθυστερήσεις στην πληρωμή συναδέλφων που δουλεύουν στα εμβολιαστικά κέντρα, τις καθημερινές και πέραν του τακτικού ωραρίου. Και το ζήτημα είναι ότι τη στιγμή που δεν υπάρχει στοχευμένη ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κόσμου για τον εμβολιασμό, και αυτό φαίνεται και από την πτωτική πορεία των εμβολιασμών, βλέπουμε την ίδια στιγμή τους ίδιους που κουνάνε το δάχτυλο, κυβερνητικές παλινοδίες, βλέπουμε ξεχύλωμα υγειονομικών πρωτοκόλων για διάφορες άλλες ανάγκες, αλλά όχι των εργαζομένων της χώρας μας. Βλέπουμε ξεχύλωμα για ανάγκες τουριστικών ομίλων. Είπαν και οι προηγούμενοι ομιλητές για την κατακόρυφη αύξηση των κρουσμάτων τον Αύγουστο στα Χανιά, που γινόταν το αδιαχώρητο χωρίς φυσικά μέτρα προστασίας, είτε στα καράβια είτε στα ξενοδοχεία ή οπουδήποτε αλλού. Υπήρχε αντιεπιστημονική παραφιλολογία εκ μέρους της ίδιας της κυβέρνησης. Υπήρχαν επιστημονικοφανή επιχειρήματα κυβερνητικών παραγόντων, που εμφανίζονταν μάλιστα και ως έγκριτοι επιστήμονες για να δικαιολογήσουν προηλημένες αποφάσεις. Υπάρχει η μετατροπή της μιας επιστημονικής κατάκτησης, όπως είναι το εμβόλιο, σε προϊόν συναλλαγής και εξαγοράς. Μετατοπίζεται δηλαδή η συζήτηση, ενισχύεται ένας κοινωνικός αυτοματισμός και διαίρεση εργαζομένων. Για παράδειγμα, δεν υπήρχε κάποιο επιστημονικό δεδομένο που να επαγορεύει ότι ο υγειονομικός που νοσεί μπορεί να γυρίσει στη δουλειά σε 7 ημέρες, ενώ για όλο τον υπόλοιπο πληθυσμό ίσχυε 14-ημερή καραντίνα. Αυτό το επέβαλε η έλλειψη προσωπικού, ότι αν εγώ πάθω κάτι και λείψω, δεν υπάρχει και μεγάλος αριθμός συναδέλφων να με καλύψει να με αντικαταστήσει. Δεν υπήρχε κάποια δημοσίευση που να λέει ή κάποιο επιστημονικό δεδομένο ή ποια παράξενα μαθηματικά δικαιολογούσαν ότι 25 μαθητές στην τάξη ήταν πιο ασφαλείς από τους 15 μαθητές. Από πού προκύπτει ότι ο συγχρονισμός, από πότε μάλλον σταμάτησε ο συγχρονισμός να μεταδίδει και να είναι παράγοντας κινδύνου να μεταδοθεί ο ιός και βλέπουμε το έσχος, τα λεωφορεία, τα πλοία, τα αεροπλάνα. Θέλω να πω ότι ακόμα και η υγειονομική λογική που να υπαγορεύει τυφλά οριζόντια lockdown στον ελεύθερο χρόνο μαζί με καταστολή, αλλά όχι μέτρα στους χώρους υπερμετάδοσης του ιού, στους χώρους δουλειάς, τώρα στα σχολεία, στους χώρους των πανεπιστημίων. Κάποια πράγματα θέλουν σκέψη. Η Ομοσπονδία τα λέει από την αρχή της πανδημίας, έβαλε τα ζητήματα. Θεωρούμε ότι εκεί πρέπει να αναζητήσουμε τις αιτίες για τους φόβους και τις επιφυλάξεις αυτών που δεν είναι ή δεν αποδέχονται τον ανορθολογισμό, γιατί υπάρχει και ένα κομμάτι. Δεν θεωρούμε ότι αυτοί που δεν είναι ακόμα εμβολιασμένοι και οι αντιεμβολιαστές ταυτίζονται ακριβώς. Υπάρχει περιθώριο και όπως και να έχει αξιοποιούνται, ας μην δίνουμε μια βολική εξήγηση, να συνεχίζεται αυτό το αφήγημα της ατομικής ευθύνης, να συνεχίζεται ένας κοινωνικός αυτοματισμός, μια διαίρεση εμβολιασμένη ανεμβολίαστη, για να ξεπληθούν ουσιαστικά οι ευθύνες για την μέχρι τώρα διαχείριση της πανδημίας. Γιατί από τη μία
συμφωνούν όλοι και θα το τονίζουμε με όλους τους τρόπους και καθημερινά και με τους ασθενείς μας, και ότι είναι ίσως η πιο σημαντική εξέλιξη τα εμβόλια κατά του νέου κορονοϊού. Έχει αλλάξει ριζικά τους όρους με τους οποίους δίνει τη μάχη η ανθρωπότητα κατά της πανδημίας. Προς το παρόν, ίσως στο δυτικό κόσμο, αλλά ριζικά. Αυτό δεν σημαίνει ότι από μόνο τους τα εμβόλια αρκούν για την αναχέτησή της. Πόσο μάλλον όταν είμαστε ακόμα στη χώρα μας, αν δεν κάνω λάθος, γύρω στο 60%. Είναι ζωτική σημασία στην ίδια στιγμή, δηλαδή, να προχωρήσουν μέτρα ουσιαστικής ενίσχυσης και θωράκισης του συστήματος υγείας, γιατί υπάρχει μεγάλο πρόβλημα σε προσωπικό. Είναι περιορισμένες οι προσλήψεις και βάζοντας κάτω και τις συνταξιοδοτήσεις και κόσμο που έχει αποχωρήσει από τα νοσοκομεία, δεν είναι παραπάνω. Οι επικουρικοί συνάδελφοί μας έχουν πάρει παράταση μέχρι τέλος Μαρτίου και μετά δεν είναι σαφές τι ακριβώς θα γίνει. Η τελευταία συνάντηση της ΕΙΝΑΠ με τον Υπουργό Υγείας μίλησε για μοριοδότηση, δεν μίλησε για συνέχιση και μονιμοποίηση αυτού του προσωπικού. Να έχουμε εξοπλισμό και σύγχρονες υποδομές. Είναι διαφορετικό. Υπόθηκε και η πείρα από το νοσοκομείο των Χανίων. Πώς είναι να έχεις εκεί το μηχάνημα και να ξέρεις εκείνη την ώρα τι γίνεται, πώς διαχειρίζεσαι μια κατάσταση, παρά να περιμένεις 2 και 3 μέρες για να κάνεις αυτό που μπορεί να γίνει παντού, σε κάθε νοσοκομείο, σε κάθε πόλη. Σύγχρονες υποδομές. Πόσο μάλλον εν ώψη του χειμώνα, που αναμένεται ήδη υπάρχουν ανησυχητικά σημάδια, ξεκινώντας από τη Βόρεια Ελλάδα. Και φυσικά μέτρα προστασίας, και αυτό είναι ένα ζήτημα που είμαστε και στη συζήτηση με χώρους εκτός του δικού μας, ενώ εκτός των υγειονομικών, με χώρους και σωματεία και ομοσπονδίες άλλων κλάδων, όπως αντίστοιχα γίνεται σήμερα η πρωτοβουλία, γιατί απαιτείται να συνεχίσουν να ζητάνε και οι λοιποί εργαζόμενοι μέτρα προστασίας εκεί που ζουν, που δουλεύουν, που σπουδάζουν, εκεί που περνάνε το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας τους και που έχουν αποδειχτεί ότι είναι οι πραγματικές αιστείες υπερμετάδοσης. Και δεν είναι αυτά που έχουμε ακούσει κατά καιρούς για μέχρι τώρα, τέλος πάντων, από κυβερνητικά και όχι μόνο δημοσιογραφικά κλπ. Στόματα. Δεν θέλω να κουράσω παραπάνω, γιατί έχει περάσει η ώρα. Νομίζω ότι και λυπάμαι που γίνεται και εξ αποστάσεως η παρέμβαση, αλλά δυστυχώς είναι πολύ δύσκολο το πρόγραμμα. Νομίζω ότι τέτοιες πρωτοβουλίες και με αυτό θα πρότεινα να αναρτηθούν, ήταν πολύ καλές οι παρεμβάσεις, να αναρτηθούν, να διακινηθούν, να τις δουν και άλλοι εργαζόμενοι που πιθανά σήμερα να μην μπορούσαν να πάρουν μέρος, γιατί έχουμε μπροστά μας ακόμα πολύ δρόμο και αντίστοιχες πρωτοβουλίες μαζί με ουσιαστικά μέτρα διεκδίκησης αυτών που απαιτούνται σήμερα, θα συνεχίσουμε και θα είμαστε στην πρώτη γραμμή, τέλος πάντων, για την υγεία, για τις συνθήκες εργασίας, τις δικές μας που δουλεύουμε στα νοσοκομεία, όλων των υπόλοιπων εκτός, και το σύστημα υγείας και τις υπηρεσίες υγείας που δικαιούμαστε το 2021 και με αυτές τις συνθήκες. Αυτά από μένα. Και καλή συνέχεια στη συζήτηση.